Καλημέρα και από μένα. Όπως γνωρίζετε, στο δεύτερο εξάμεινο του προηγούμενου έτους συστήθηκε μια ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα θέματα της ηθαγένειας. Μαζί μου είναι και ο Λάκος Βαλτσιώτης, ο ειδικός γραμματέας ηθαγένειας, ίσως να το γνωρίζετε κάποιοι. Ανέλαβε την θέση τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και ο λόγος της σημερινής συνέντευξης είναι διότι αισθανθήκαμε την ανάγκη να σας πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε σε αυτό τον κρίσιμο τομέα. Θέλω να πω εξ αρχής ότι η κυβέρνηση πορεύεται αταλάντευτα τον δρόμο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια αφετηρία στην προσέγγιση του ζητήματος που σήμερα σας παρουσιάζουμε, των ζητημάτων που σήμερα σας παρουσιάζουμε. Θέλουμε με αυτή μας τη στάση και με τα όσα έχουμε κάνει και σχεδιάζουμε να κάνουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενάντια στην ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, βασισμένη στις αξίες της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της ισότητας, αποσκοπώντας σε μια ισότιμη ένταξη ανθρώπων που το δικαιούνται με βάση τις αρχές λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αυτό είναι ένα μήνυμα διαχρονικό. Θα έλεγα ένα μήνυμα αρκετά επίκαιρο με βάση τα προβλήματα που απασχολούν την σημερινή Ευρώπη, αλλά όχι μόνο την Ευρώπη και την παγκόσμια σκηνή. Έτσι λοιπόν, από τότε που ιδρύσαμε, αλλά και λίγο πριν την ειδική γραμματεία, προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε ποιοτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν το θέμα της ηθαγένειας. Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση το 2015 ουσιαστικά θωράκισε ένα αναγκαίο και επιβεβλημένο βήμα τότε που αφορούσε την απόδοση ηθαγένειας στα παιδιά που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, απαντώντας τα όποια προβλήματα είχαν υπάρξει τότε νομικής φύσης με βάση τον προηγούμενο νόμο για την ηθαγένεια. Θα σας παρουσιάσουμε και θα σας δώσουμε και κάποια αναλυτικά στοιχεία, στατιστικά, τι έχει γίνει στο ζήτημα αυτό. Ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να βελτιώσουμε και την καθημερινή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, αποκεντρωμένων και μη, που ασχολούνται με τα ζητήματα της ηθαγένειας. Στην κατεύθυνση αυτή, το προηγούμενο διάστημα συγκροτήσαμε 13, αν μην κάνω λάθος, νέες επιτροπές προστιθέμενες στις ήδη φυστάμενες που ασχολούνται με το θέμα της απόδοσης ηθαγένειας. Κάναμε κάτι απλό και αυτονόητο, αλλά το οποίο θεωρήθηκε τομή για όσους ασχολούνται με το θέμα και τους απασχολεί, δηλαδή τι, να αναρτούμε στο διαδίκτυο όλες τις αποφάσεις, όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται, είτε απαντώντας και σε απλά καθημερινά ζητήματα που ασχετίζονται με το όλο το κύκλωμα απόδασης ηθαγένειας, που προφανώς αφορά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είτε ανθρώπους που τους παρέχουν κάποια νομική συμβουλή. Εκείνο το οποίο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα είναι στην διαδικασία της συνέντευξης, όπου σκοπεύουμε να εισαγάγουμε πια ένα νέο τρόπο. Θα επεξεργαστούμε, ήδη επεξεργαζόμαστε, και θα σας τα πει πιο αναλυτικά ο κ. Βαλτσιώτης, έναν αριθμό πια ερωτήσεων, οι οποίες θα είναι γνωστές από την αρχή
πάνω στις οποίες θα εξετάζονται οι υποψήφοι και κάθε φορά ο αριθμός των ερωτήσεων που θα επιλέγεται για να απαντήσουν θα γίνεται με ένα αυτοματοποιημένο, με ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο εκείνη την ώρα τυχαία, εν πάση περιπτώσει με έναν τεχνικό τρόπο να το δούμε, θα επιλέγονται αυτές οι ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μειώσουμε τους χρόνους απόδοσης της αγένειας. Και παρόλο ότι κάποια πράγματα έχουν βελτιωθεί, απέχουν πολύ από τις δικές μας προσδοκίες. Επιπλέον, θα ασχοληθούμε με εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων που ζουν εδώ στην Ελλάδα με νόμιμο τρόπο και που δεν καλύπτονται από το είδος της άδειας παραμονής που κατέχουν για να υποβάλουν το αίτημα της αγένειας. Και αυτό θα σας το εξηγήσει πιο αναλυτικά ο κ. Μπαλτζιώτος σε λίγο. Σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έρθουν το αμέσως επόμενο διάστημα ζητήματα που αφορούν ηλικιωμένους άνω των 65 ετών οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα αρκετά χρόνια και αποτελούν μια ειδική κατηγορία. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με ένα σύγχρονο τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με αιτήματα ατόμων αμαία που ετούνται ηθαγένειες, καθώς επίσης και ατόμων τα οποία έχουν ψυχικά νοσήματα ή έχουν ειδική στέρηση. Είναι κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες, τις οποίες μέχρι τώρα δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει με τον τρόπο που θα έπρεπε. Υπάρχει ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και αφορά τους ηθαγενείς Ρωμά που ζουν στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, που είναι χωρίς ηθαγένεια. Είναι ένα ακαθόδες ζήτημα το οποίο και αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε στην κατεύθυνση της επίλυσής του. Πιστεύουμε ότι σε αυτή μας την προσπάθεια, όπως και το 2015, πέρα από τις επιμέρους τότε ενστάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων καταρχήν είχε σταθεί θετική στο να υπάρχει μια απάντηση στο θέμα. Απέναντί μας ήταν η Χρυσή Αυγή, η ακροδεξιά, με τον μυσαλόδοξο, ρατσιστικό λόγο της. Αλλά αυτή θα είναι ούτως ή άλλως. Είναι αντίπαλός μας αυτή την προσπάθεια. Το γνωρίζουμε, αποδεχόμαστε αυτή την αντιπαλότητα και η προσπάθειά μας είναι όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα να περιθωριοποιούνται οι μυσαλόδοξες, ρατσιστικές, ριχαστικές, σκοταδιστικές, ναζιστικές απόψεις αυτής της οργάνωσης. Αλλά αυτό είναι ένα μόνιμο μέτωπο, όπως σας είχα πει. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια εξομάλυνση, να συγκλίνουμε με το επίπεδο των αντίστοιχων διαδικασιών και υπηρεσιών που παρέχεται σήμερα στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Εγώ θα ήθελα να σταματήσω κάπου εδώ. Ο κύριος Μπαλτζιώτης θα είναι πιο αναλυτικός και πιο εξειδικευμένος σε αυτά που θα πει και αμέσως μετά μπορούμε να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Καλημέρα σας. Πριν πω σε τεχνικά ζητήματα, θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά μιας γενικότερης εισαγωγής. Γιατί μας αφορά η ηθαγένεια. Γιατί η ηθαγένεια αφορά σχεδόν περίπου το 10% του πληθυσμού που διαβίει στη χώρα. Έχουμε δηλαδή νόμιμα διαμένοντες ανθρώπους γύρω στις 600.000 υπηκόους τρίτων χωρών, περί τις 150.000 υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον 50.000 με διάφορες ειδικές άδειες παραμονής, 50.000 τουλάχιστον περίπου ομογενείς που δεν έχουν ελληνική ηθαγένεια και ασυλούχους ή ετούντες άσυλο. Μιλάμε δηλαδή για τουλάχιστον 800.000 πληθυσμό που διαβίει νομίμως στη χώρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι δεξαμενοί από την οποία όσοι παραμείνουν στη χώρα και συνδεθούν με αυτή τη χώρα και περισσότεροι όπως σας
σας πω συνέχεια, έχουν ήδη συνδεθεί με αυτή τη χώρα με μακροχρόνια παραμονή, είναι αυτοί που δικαιούνται ηθαγένεια. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δείξω είναι το εξής. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στην μεταναστευτική πολιτική έχει χαράξει κάποιες γραμμές κατευθυντήριες, οι οποίες σχετίζονται με το πώς θα δουν τα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές αναφορικά με την άδειες παραμονής και την ένταξη των μεταναστών, δηλαδή θέσπισε την επιμακρών άδεια, το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου, αν θέλετε, δεδομένα πριν από κάποια 10, 15, 20 χρόνια. Στην ηθαγένεια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρεμβαίνει ιδιαίτερα ή με τρόπο θεσμικό στις πολιτικές που ασκούν τα κράτη-μέλη. Όμως, παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, εδώ μάλλον και μία δεκαετία τουλάχιστον, οι χώρες της δυτικής, της παλιάς δυτικής Ευρώπης, αν θέλετε, έχουν διαμορφώσει μία πολιτική ηθαγένειας που δεν διαφέρει μεταξύ τους ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποδίδουν ηθαγένεια με... δεν έχουν τις αγγυλώσεις του παρελθόντος να αποδώσουν ηθαγένεια και κατά δεύτερο λόγο έχουν ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο ή και διοικητικές πρακτικές σε σχέση με τη δεύτερη γενιά μεταναστών. Μέσα σε αυτές τις χώρες λοιπόν βρίσκεται και η Ελλάδα, όπου το νομοθετικό της πλαίσιο σχετικά με την απόδοση ηθαγένειας, ειδικά στη δεύτερη γενιά μεταναστών, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο των σχετικών νομοθετικών ανάλογων νομοθετικού πλαισίου στις άλλες χώρες. Αυτό, αν θέλετε, είναι το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, όχι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν δημιουργήθηκε ο νόμος αρχικά το 2010, ο περίφημος νόμος Ραγκούση, και ξέρετε ότι ένα κομμάτι του νόμου κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επανήλθε το 2015, με το πλαίσιο του 2015 έλαβε υπόψη του τις αντιρρήσεις, τις ενστάσεις ή τις παρενέσεις, θα έλεγα, όπου έκρυβε η δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα λοιπόν σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο για πρώτη φορά δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο που για πρώτη φορά και η έννοια της απόδοσης θα γίνει με πολιτογράφηση, δηλαδή με ενήλικας και με τη βούλησή μου, ετούμε, αφού πληρώ κάποιες προϋποθέσεις την ηθαγένειά μου, αλλά και το πλαίσιο για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, τα παιδιά που ζουν, μεγαλώνουν ή έχουν γεννηθεί στη χώρα, περιλαμβάνεται στο κράτος δικαίου. Οφείλουμε εδώ να πούμε δηλαδή ότι παλαιότερα δυστυχώς η ηθαγένεια, ίσως από τα τελευταία δυτικά κράτη στην Ελλάδα, ήταν εκτός του κράτους δικαίου. Αυτή τη στιγμή η ηθαγένεια είναι μέσα στο κράτος δικαίου. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι τα χρόνια είναι λίγα και αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε πολλές περιπτώσεις για να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου και στην ηθαγένεια παίρνει κάποιο διάστημα. Κάποια λοιπόν ζητήματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα και αυτό είναι ένα κομμάτι που παλεύουμε. Δηλαδή η πλήρης ένταξη της ηθαγένειας στο κράτος δικαίου. Τώρα, σχετικά με επιμέρους ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι οι νομοθετικές θεσμικές βελτιώσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι αυτό που θα έλεγα διοικητικό νοικοκύρεμα. Δηλαδή οι διοικητικές πρακτικές, η διοικητική αντιμετώπιση του ζητήματος που σχετίζεται με πάρα πολλούς παράγοντες και θέλει χρήση μεγάλης βελτίωσης. Ένα από αυτά είναι ακριβώς οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρείται ειδικά στην πολιτογράφηση αλλά και στην απόδοση ηθαγένειας στη δεύτερη γενιά μεταναστών. Αυτά που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, μόνο θα ξεκινήσω αντίστοιχα. Έχουμε παρατηρήσει και ένα είναι σημαντικό ιδιαίτερα αυτό, ότι έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην πολιτογράφηση. Αντί για ένα χρόνο προβλέπει ο νόμος, στην πολιτογράφηση πάμε στα 2, στα 3, στα 4 και στα 5 σε μερικές περιπτώσεις και στα 6 έτη αναμονής ώστε να αποκτήσει κάποιος ηθαγένεια. Ένα κομβικό σημείο το οποίο θα δείτε και στα στατιστικά που έχουμε μοιράσει. Πρόκειται για ένα πληθυσμό, θα το πω
τώρα, για να μην ξεχαστεί, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για ένα πληθυσμό που έχει διαβιεί στη χώρα πάρα πολλά έτη. Ο μέσος όρος των ανθρώπων από τη στιγμή που έχουν αφηθεί στη χώρα μέχρι που περνάνε συνέντευξη είναι πάνω από 20 έτη. Περίπου 20,5 είναι τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία βγάλαμε από τον κάθε φάκελο, μετρώντας τα έτη που έχει κάποιος παραμονή στη χώρα. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αναμφισβήτητα είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία. Εκτός ενδεχομένως κάποιων εξαιρέσεων, τις οποίες, αν πληρούν τις υποχρεώσεις, τότε μπορούν να αποκτήσουν τα γέννη. Επανέρχομαι τώρα σε αυτό που έλεγα. Η πολιτογράφηση παρουσιάζει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα των καθυστερήσεων αλλά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στη συνέντευξη ανάλογα με την αποκεντρωμένη διοίκηση ή και κάποιες άλλες ίσον σημασίας, αλλά σημασίας πάντως κάποιες δυσλειτουργίες στο όλο σύστημα. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, προφανώς. Αντιγράφουμε συστήματα τα οποία έχουν εμπεδωθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από αυτές είναι η Γερμανία. Και λέμε το εξής, ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, αναρτημένες με τις απαντήσεις στο διαδίκτυο, 300, εκ των οποίων ο ετών, αν απαντήσει ορθά στις 20, θα αποκτήσει την ιθαγένεια. Προφανώς. Από τις 30, συγγνώμη. Όχι από τις 300. Αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο έχουν για παράδειγμα οι Γερμανοί και θα έλεγα ότι είμαστε και λίγο πιο αυστηροί γιατί δεν πάμε στις 17 που πάνε οι Γερμανοί, πάμε στις 20. Αφού πληρεί λοιπόν επίσης την προϋπόθεση της γνώσης της γλώσσας και είναι, θα το έλεγα έτσι, φορολογικά ορατός, είναι μια προϋπόθεση που ήδη θέτει ο νόμος, θα μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Αυτή η διαδικασία έχει πολλά ατού. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, ότι σταματάει η δυνατότητα, καταρχήν εξαλείφει τις διαφοροποιήσεις ανασυνέντευσης. Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει αυτά τα προβλήματα. Στη Γερμανία πρώτα δημιουργήθηκε ο όρος τουρισμός πολιτογράφησης. Γιατί πηγαίναν όλοι στο Βερολίνο ως πιο εύκολη επιτροπή. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει πλέον στη Γερμανία βέβαια, το εξαλείψαν και εκεί. Αυτό δεν θα υπάρχει πλέον. Δυστυχώς έχουμε επιτροπές αποκεντρωμένες οι οποίες κάνουν εξαιρετικά δύσκολες ερωτήσεις. 60-70 ερωτήσεις είναι γνωστά αυτά. Ποιος ήταν ο τάδε Βυζαντινός συγγραφέας κλπ. Και έχουμε και άλλες επιτροπές που ρωτάνε, η απάντηση είναι ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ποιος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Μητσοτάκης, πόσοι είναι οι βουλευτές, 300, και αποδίδεται η ιθαγένεια. Ούτε το ένα είναι ορθό, ούτε το άλλο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο είναι στο πνεύμα του νόμου. Εξαλείφουμε λοιπόν την κάθε διαφοροποίηση και από εκεί και πέρα αυτό, γιατί στην πράξη μου χρειάζονται οι ερωτήσεις, επαναλαμβάνονται στις επιτροπές και κατά δεύτερο λόγο αυτό έχει και άλλες, ελπίζουμε τουλάχιστον να έχει κάποια άλλα αποτελέσματα και επιτάχυνσης και επίσης της μηδενικής δυνατότητας πλέον εξωθεσμικής παρέμβασης κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Αν θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, οι παρεμβάσεις που όπως ξέρετε στην Ελλάδα ζούμε υπάρχουν, όχι απαραίτητα ότι είναι αποτελέσματα ή συνήθως δεν είναι αποτελέσματα κάποιες συναλλαγής ή διαφοράς. Είναι αποτελέσματα, μπορεί να είναι στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη, ότι τον έχει ο ξαδερφός μου ή τον ξέρει ο ξαδερφός μου, είναι κουμπάρος ή έχει παντρευτεί τον ξαδερφό μου, να το προωθήσουμε το παιδί. Μην πάει το μυαλό μας απαραίτητα σε μια διαφορά της δίκης σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει και αυτό και έχει καταπολεμηθεί και δεν νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε τέτοια άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει και το τρίτο σημείο είναι ο διοικητικός φόρτος. Αυτό σημαίνει ότι με το σύστημα αυτό ο φόρτος της διοίκησης σε σχέση με την πολιτογράφηση θα μειωθεί. Ενδεχομένως θα μπει και γραπτό τεστ αυτών των ερωτήσεων ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία. Ο διοικητικός φόρτος είναι ένα σημαντικό σημείο που σχετίζεται με την
με τις καθυστερήσεις. Το σύστημα πώς θα λειτουργεί, θα υπάρχει, θα το αναπτύξουμε αυτό το λογισμικό στο Υπουργείο, εκείνη την ώρα θα πατάει ένα κουμπί ο υπάλληλος της αποκεντρωμένης και θα βγαίνει το φύλλο των ερωτήσεων με τυχαίο, δεν είμαι λέει σωστή, μια τυχαία επιλογή, η οποία θα έχει διαβάσιμη τη δυσκολία. Δηλαδή δεν θα του πέφτουν μόνο ερωτήσεις ποιος είναι ο Τσίπρας, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, θα πάμε και σε πιο δύσκολες. Θα έχει μία εύκολη, μία πιο δύσκολη, μία πολύ δύσκολη ερώτηση. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά εύκολο, θα έλεγα, να αναπτυχθεί. Για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα της πολιτογράφησης και τις θεσμικές αλλαγές, σε δεύτερο σημείο θέλουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα, το οποίο παίρνει κάποιο χρόνο όμως, που δεν θα παρεμβαίνει χέρι ανθρώπου. Δηλαδή θα έρχεται, η φωνή θα καταγράφεται, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καμίας εκτός του συστήματος παρέμβασης. Και επίσης, ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να ανοίξουμε τουλάχιστον τη διαδικασία για την πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων της Ιθαγένειας, γιατί αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όσο παράξενο και ας φαίνεται, το 2018, οι φάκελοι από την Πιερία ή από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, μεταφέρονται χέρι με χέρι μπρος πίσω πολλές φορές. Η δεύτερη αλλαγή σε σχέση με την πολιτογράφηση που προωθούμε άμεσα, αναφέρθηκε ήδη από τον Υπουργό, είναι ότι το μοντέλο της ελληνικής ιθαγένειας λέει το εξής: αν έχεις 7 χρόνια μόνιμης διαμονής στη χώρα και κάποιες άδειες συγκεκριμένες, τις οποίες στην ιδιόλεκτο της διοίκησης λέμε ενταξιακές, δηλαδή άδειες που δείχνουν μια μακροχρόνια παραμονική ένταξη στην Ελλάδα, ετήσει την ιθαγένειά σου. Αυτό που δεν σκέφτηκε ο νομοθέτης και προσπάθησε με μια μεταβατική βέβαια το 2010 να θεραπεύσει εν μέρη, είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις άδειες παραμονής ή δεν μπορούν να τις αποκτήσουν, π.χ. μέλη οικογένειας. Θα αποκλείσουμε μια γυναίκα από την αλβανική ιθαγένειας η οποία ζει 25 χρόνια στην Ελλάδα επειδή δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια του Μακρόν, για παράδειγμα? Προφανώς όχι. Αυτό λοιπόν ερχόμαστε να θεραπεύσουμε και αφορά τουλάχιστον 250.000 πρόσωπα από τα 600.000, θεσπίζοντας μία νέα διάταξη, η οποία θα λέει ότι εφόσον έχεις 12 χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα, επαναλαμβάνω, νόμιμης παραμονής στη χώρα, θα μπορείς να αιτηθείς την ιθαγένειά σου. Αυτό θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες ή μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Είναι ήδη έτοιμο. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού μας ενδιαφέρει να ενταχθεί ακόμα προσθέτω και να αποκτήσει και αυτό, αφού έχει προϋποθέσει την ελληνική ιθαγένεια. Κάποια άλλα ζητήματα τα έθιξε ήδη ο Υπουργός, κάποιες μεταβολές που είναι έτοιμες. 65 χρόνια και μετά πάλι δεν είναι μια ελληνική πρωτοπορία, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 65 χρόνια σε ηλικία και μετά θα μπορέσεις, γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα, να μην υποστείς αυτό το τεστ γεωγραφίας, ιστορίας ή και πολιτικών θεσμών ή ένα κομμάτι του μόνο, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε τι προβλήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα στο να μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το τεστ. Παιδιά αμαία. Τα άλλα δύο σε σχέση με τα πρόσωπα, όπως λέει ο νόμος, με ψυχική ή νοητική στέρηση, το είπε ο Υπουργός, να μην επαναλάβω. Παιδιά αμαία. Το 2015, αν θέλετε, και μπορώ να πω ότι έχω μια προσωπική εμπειρία και εγώ σε αυτό, δεν περιλάβαμε τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στη χώρα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κανένα εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτά ουσιαστικά τα αφήσαμε απ' έξω και είπαμε όταν πας 18 έλα να πάρεις ιθαγένεια μέσω του
δικαστικού συμπαραστάτη του γονέα, α το πω έτσι, τη δαιμόνα σου. Αυτό θα το διορθώσουμε τώρα, άρα και αυτά τα παιδιά θα μπορούν, αφού έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις με τα άλλα, χρονικές προϋποθέσεις, να ενταχθούν στην διαδικασία απόδοση ταγένειας όταν πάνε 6 χρονών ή αντίστοιχα, αν δεν έχουν γεννηθεί στη χώρα, τουλάχιστον στα 15. Επιτρέψτε μου να σταθώ στο ζήτημα των Ρωμά. Εξακολουθεί να έχει πρόσωπα που διαβιούν εκατοντα αιώνες στη χώρα, όσο και εμείς, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ελληνική ηθαγένεια. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι αποκομμένο για το ζήτημα της αστικοδημοκρατικής τακτοποίησης των Ελλήνων Ρωμά. Είναι ένα ζήτημα ευρύτερο, ήδη όμως έχει αρχίσει μια πρωτοβουλία στο Υπουργείο, γιατί τα προβλήματα, όπως ξέρετε, το Ρωμά δεν είναι μόνο η ηθαγένεια, είναι η συνέπεια των δημοτολογικών τους εγγραφών, των ληξιακών τους πράξεων κλπ. Άρα αυτό θέλει μια συνεννόηση. Επειδή όμως ενδεχομένως αυτό το πλαίσιο που αφορά και γενικότερα τους ανταγενείς που διαβιούν στη χώρα μπορεί να αργήσει, ήδη μέσω πρωτοβουλειών εγκυκλιακών προσπαθούμε να λύσουμε ζητήματα περισσότερο ατομικών, αν θέλετε, περιπτώσεων, κραυγαλαίων θα έλεγα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοση, να φτιαχτεί το θεσμικό πλαίσιο. Μία γενική παρατήρηση και νομίζω ότι μετά μπορώ να σταματήσω. Η πρώτη αφορά μια γενικότερη λογική. Οφείλουμε σε ανθρώπους που διαβιούν στη χώρα, όπως και στον κάθε Έλληνα πολίτη προφανώς, αλλά και σε ανθρώπους που διαβιούν επί μακρόν στη χώρα, να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα δικαίου σε σχέση με όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις, ή είναι οι καθυστερήσεις δημιουργούν και αυτά τα αισθήματα. Οφείλουμε να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα δικαίου σε σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία της ηθαγένειας, είτε αφορά τους ίδιους είτε τα παιδιά τους. Οφείλουμε δηλαδή εν τέλει οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν στην ελληνική πολιτική κοινότητα ή αν θέλετε στην ελληνική εθνική κοινότητα με περηφάνεια θα έλεγα, με αγάπη και χωρίς να έχουν καμία σκιά σε σχέση με τη νέα τους πατρίδα, τη νέα τους πολιτική κοινότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα η διοικητική διαδικασία, ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα, από το πώς θα συμπεριφερθεί ο υπάλληλος, μέχρι άλλα ζητήματα, γενικότερα θεσμικά, από αυτά που προσπαθούμε καθημερινά να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε, άλλες φορές πετυχημένα, άλλες όχι, έχουν μεγάλη σημασία. Βάζετε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι τι υπάρχει στο ελληνικό κράτος σε σχέση με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού κλπ. Υπήρχαν πάρα πολλά στο παρελθόν, υπήρξαν αρκετά προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, έχουν ατονίσει τα τελευταία χρόνια, επαναφέρονται μέσω των Δήμων από την πληροφόρηση που έχω, έτσι δεν είναι, θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου θα μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθούν στο τέλειο μαθήματα. Σε σχέση με την ηθαγένεια ανθρώπων που είναι αναλφάβητοι ή λειτουργικά αναλφάβητοι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουν καταφέρει να λύσουν περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μοντέλα δε σε δύο χώρες, από ό,τι θυμάμαι, δύο χώρες νομίζω που υπάρχει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορούν να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει μια σκέψη, αλλά δεν έχουμε καταλήξει γιατί όντως το δουλεύουμε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να εξαιρεθούν από ένα κομμάτι ή από όλο το τεστ. Όμως είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί, όπως καταλαβαίνετε, την επίκληση της αγραμματοσύνης ή του λειτουργικού αναλφαβητισμού μπορούν να την κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και εκεί θα μπλέξουμε σε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε διοικητικά ως χώρα να αντιμετωπίσουμε. Λένε βέβαια μια άποψη. Άρχισε να παρακολουθείς μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, όπως λέγονται, και αφού περάσει ένα σημείο και πέρα, δέχομαι την αγραμματοσύνη σου και σου κάνω κάποιο σκότο. Αλλά αυτό είναι σκέψη. Δεν έχουμε καταλήξει. Προς το παρόν, όντως, αυτή η κατηγορία έχει πρόβλημα. Δεν έχει όμως μόνο στην Ελλάδα. Έχει και στη Γερμανία, για παράδειγμα, και στη Γαλλία και στις ΗΠΑ.
και στην Αυστραλία. Θα μπορούσα να προσθέσω άλλα 10 παραδείγματα από τη μία και την άλλη πλευρά που μπορεί να έχουν έρθει στην προσοχή μας και πολύ περισσότερο που δεν τα ξέρουμε. Αλλά από το να περιπτωσιολογούμε, κρατήστε αυτή τη στιγμή την διάθεσή μας να μπορέσουμε να ομογενοποιήσουμε τις διαδικασίες, να μην έχουμε διαφορετικού τύπου αντιμετωπίσεις ανάλογα το γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και κυρίως και σε συνέχεια της ερώτησης της προηγούμενης, το βασικό βήμα ποιοτικό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία των 300 ερωτήσεων που έρχεται με έναν τρόπο αρκετά σύγχρονο και νομίζω όχι ακατόρθωτο από τη μεριά του υποψηφίου να γνωρίζει το περιεχόμενο των απαντήσεων και των ερωτήσεων, να επιλύσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Προφανώς, όταν πας να εφαρμόσεις κάτι, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του, τα προβλήματα που βγάζει το σύστημα, επιδέχεται και βελτιώσεις. Αλλά θα σταθώ σε κάτι που είπε πριν ο κύριος Μπαλτσιώτης, που θα μπορούσε να έχει γίνει ανεξαρτήτως, αν θέλετε, και των νομοθετικών παρεμβάσεων του 10, του 15, ξέρω εγώ, κτλ. Και οτιδήποτε, για αυτά που θα κάνουμε τώρα. Η ψηφιοποίηση των φακέλων. Το τρίτο είναι λυμένο ήδη νομοθετικά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μπορεί να δώσει μετά από ένα χρόνο, αφού θα απορριφθεί η αίτησή του, δεύτερη φορά, και μετά από ένα χρόνο που θα απορριφθεί η δεύτερη, τρίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες, είναι το ίδιο. Δηλαδή, επάπειρον μπορεί κάποιος να δώσει. Κοιτάξτε, οι 300 ερωτήσεις δεν θα είναι σόνι και καλά όλες τόσο εύκολες. Υπάρχουν και ερωτήσεις κάποιες δυσκολίες. Και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα κομμάτι αυτού του πληθυσμού, όχι όλοι, γιατί είναι λάθος να το πούμε αυτό, ένα κομμάτι αυτού του πληθυσμού προέρχεται από τυπική εκπαίδευση, η οποία έχει εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια, μιλάμε για την πολιτογράφηση, δηλαδή προέρχεται από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Έχουμε δει για παράδειγμα ότι πάρα πολλοί υπήκοοι Πακιστάν αποτυγχάνουν ακριβώς γιατί δεν έχουν εμπεδώσει μια διαδικασία μέσα στην τάξη εκπαιδευτική, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, κρατήστε ότι υπάρχει μια δυσκολία εγγενής για κάποιους από αυτούς. Το δεύτερο, σε σχέση με την αλλαγή, ναι, θα είναι ανοιχτό σε ενδεχόμενες αλλαγές, οι οποίες βέβαια δεν θα είναι κάθε λίγο και λιγάκι. Έτσι, δηλαδή το έστω αμερικάνικο δεν αλλάζει εδώ και χρόνια. Οι 100 ερωτήσεις των Αμερικάνων δεν αλλάζουν. Δυστυχώς, τον επόμενο διάστημα, π.χ. το επόμενο έτος, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Θεσσαλονίκη, που είναι η ακραία περίπτωση καθυστέρησης, με την Κρήτη, που είναι η ακραία περίπτωση καλής λειτουργίας και γρηγοράδας ταχύτητας, να έρθουν εδώ. Σκοπός μας είναι αυτό να κατέβει. Νομίζω ότι η μείωση του χρόνου είναι συνάρτηση το πόσο θα τρέξουν αυτές οι αλλαγές. Πόσο γρήγορα θα νομοθετηθεί το νομοθετήσει, πόσο γρήγορα θα υπάρξουν τα αντίστοιχα συστήματα υποστήριξης. Άρα αυτά των πραγμάτων θα επιφέρουν δραστική μείωση στον χρόνο. Αυτό που κάναμε σαν μια διευκόλυνση είναι ότι εμπεδώσαμε, αν θέλετε, ή προσθέσαμε, όχι τώρα, αλλά έχει κάποιο διάστημα, κάποιες σχολές που μας είχαν φύγει όπως εμάς, ενώ είχαν διαφύγει όπως οι σχολές του ΑΕΡ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, κάποιες δημόσιες επαγγελματικές σχολές, να μετράνε ως φοιτηθεί. Εκεί η μόνη βελτίωση που δυστυχώς είναι δύσκολη αφορά το πόσο περιμένουν αυτά τα παιδιά. Σε αυτό συμπληρωματικά, το οποίο σχετίζεται με τις αλλαγές στο Καλλικράτη. Αυτή τη στιγμή τις υπηρεσίες που αποδίδουν, εν πάση περιπτώσει δέχονται τα αιτήματα για πολιτογράφηση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, ενδεχομένως μέσα από τις αλλαγές στον Καλλικράτη να τις ενσωματώσουμε σε αποκεντρωμένο πάντοτε επίπεδο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι κάτι το οποίο το μελετάμε. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα μιας καλύτερης εικόνας και μιας ομογενοποίησης των διαδικασιών. Είχαν θεσμοθετηθεί 13 νέες επιτροπές πολιτογράφησης. Αυτό πρέπει να δούμε, όχι μόνο θεσμοθετήθηκαν, αλλά
χάρη και στην, στο ενδιαφέρον που έδειξε η διεύθυνση Ιταγένειας του Υπουργείου, λειτουργούν οι 9 από αυτές. Προσέξτε, στην Ελλάδα είναι άλλο θεσμοθετώ, άλλο λειτουργώ, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 9 από αυτές. Είναι κάτι σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Τι αποτελέσμα να μας φέρει σε σχέση με τη μείωση του χρόνου. Να το δούμε αυτό. Και μια προτροπή. Να δούμε την ταινία του Φατή Χακίμ. Έτσι. Νομίζω ότι σχετίζεται με τη συνέντευξη σήμερα. Μαζί τίποτα.